Λοιπόν, τις περισσότερες φορές τα διαλύματα τα οποία γίνονται σε εκπομπές ακούγονται και τα πιο σημαντικά πράγματα. Είχαμε εδώ πέρα μια συζήτηση με τους κύριους Καλεντερίδη και Μάζη και τον κύριο Λαγκίδη. Και κάποιες φορές μένει εμβρόντιτος, γιατί πολλά πράγματα τα οποία έχουν υποθεί στο διάλειμμα δεν μπορούν να υποθούν μπροστά από τις κάμερες, γιατί ακόμη δεν έχει οριμάσει η χρονική περίοδος. Ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια αναφορά στο θέμα αυτό και αναφέρουμε χαρακτηριστικά για τον ρόλο του Ισραήλ στην εμπλοκή αυτή που υπάρχει στη Συρία και βεβαίως με το Ιράν. Και θα ήθελα ένα σχόλιο στον βαθμό που μπορείτε μέχρι στιγμής τουλάχιστον να σχολιάσετε, αλλά το πιο βασικό είναι να δούμε τον ρόλο του Ισραήλ και της Ελλάδας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί τελικά μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η Ελλάδα, ρε παιδιά, είναι πολύ μακριά. Γιατί θα πρέπει να ασχολούμαστε ενώταν και το σπίτι μας εδώ μέσα. Ναι, εντάξει. Το δεύτερο, να αρχίσουμε το δεύτερο που είναι πιο εύκολο. Η Ελλάδα οφείλει να ασχοληθεί και ασχολείται από ό,τι διαβάζω στην επικαιρότητα, διότι θα πληγεί από κύματα προσφυγικά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσουμε. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, από ό,τι άκουσα στις ειδήσεις, ήδη Λίμνος, Χίος και τα λοιπά ετοιμάζουν και ανακαινίζουν παλαιές εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο, αναφορικά με το ρόλο του Ισραήλ. Κοιτάξτε, οποιοσδήποτε σόφρον άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν παρασέρνοντας την Αμερική. Γιατί αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο ακούγεται, ότι το Ισραήλ λίγο πριν από τις εκλογές θα χτυπήσει το Ιράν για να μπορέσει να συμπαρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες η διοίκηση Ομπάμα θα είναι αναγκασμένη να στηρίξει για να εξασφαλίσει και την υποστήριξη του αμερικανοεβραϊκού στοιχείου. Εγώ το θεωρώ ελαφρώς αφελές. Και το θεωρώ ελαφρώς αφελές, εάν το σκέφτεται δηλαδή η κυβέρνηση Νετανιάχου κάτι τέτοιο, το θεωρώ ελαφρώς αφελές, διότι το Ιράν μπορεί να απαντήσει πρώτον. Δεύτερον, οποιαδήποτε αεροπορική επιδρομή δεν είναι δυνατόν να καταστρέψει τις πάρα πολύ καλά οχυρωμένες σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στη γη πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μετά την πρώτη δε αεροπορική επίθεση που ας υποθέσουμε θα ευνηδιάσει, θα ακολουθήσει καταιγισμός απαντήσεων, γιατί το Ιράν διαθέτει βαλιστικούς πυράβλους, διαθέτει χημικά όπλα, διαθέτει βιολογικά όπλα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα στενά του Ορμούζ ούτως ή άλλως ανεξαρτήτως της αμερικανικής παρουσίας. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μία περίοδο που η οικονομική κρίση έρχεται στα ανώτερα όρια της, ένας τέτοιος πόλεμος θα οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή τη Δύση. Δηλαδή, άρα πώς θα δικαιωθεί... είναι πολύ διευρυμένες, δεν είναι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Ναι, πώς θα δικαιωθεί ένα Ισραήλ το οποίο επιτίθεται, όσα δίκαια και αν θεωρεί κανείς ότι έχει, όσο και αν αισθάνεται ανασφάλεια. Ύστερα, όταν ανέφερα στον Αμερικανό προσκεκλημένο μας εδώ την υπόθεση του Kenneth Waltz, ο Kenneth Waltz εκείνο που λέει, και δεν είναι οποιοδήποτε, έτσι, είναι ο κορυφαίος Αμερικανός νεορεαλιστής θεωρητικός των διεθνών σχέσεων, λέει ότι εκείνο που μετράει είναι το σύστημα, το διεθνές σύστημα, είναι η δομή. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη δομή, ακόμη και αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η συνολική δομή θα το αναγκάσει να μην τα χρησιμοποιήσει. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο το Ισραήλ έχει κάπου 170 πυρηνικές κεφαλές. Δεν είναι ένα απόβλητο ορφανό της διεθνούς κοινότητος το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να το πλήξει πυρηνικά. Έτσι. Αυτά δηλαδή τα λέω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι αυτή η σεναριολογία μάλλον άλλους στόχους υπηρετεί παρά τελικά λέει την αλήθεια. Αυτά θέλω να πω. Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, προηγουμένως στην αρχή της συζήτησης ρώτησα ακριβώς για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα, όπως και τον κύριο Μάζη το ρώτησε αυτό, στην συγκεκριμένη σύγκρουση που γίνεται στη Συρία και στην διευρυμένη Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο ερώτημα το θέτω και σε εσάς και στον κύριο Λαγκίδη. Γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα αυτό εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης? Καταρχάς, πιστεύω ότι κανείς που έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, να το πούμε λαϊκά, δεν μπορεί να ισχυριστεί, να πει ή να προτείνει
ότι η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εμπλακεί καθιονδήποτε τρόπο στην κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Όπως κατά επανάληψη έχει πράξει μέχρι σήμερα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν υποχρεωθεί από τα πράγματα να το κάνει, η εμπλοκή θα πρέπει να είναι τέτοια ή λιγότερο δυνατή. Και εννοώ με μιλάτε τη χρήση, για στρατιωτική παρέμβαση και εννοώ, ή συμμετοχή. Εννοώ με τη χρήση της βάσης της Σούδας κυρίως ή ίσως κάποια αεροπλάνα, αεροδρόμια, εάν και εφόσον. Όμως η Ελλάδα, παρότι δεν πρέπει να εμπλακεί, είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί εκ του σύνεγγης και στενά τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Μάλιστα. Γιατί, διότι οι εξελίξεις επηρεάζουν και όταν κλείσει ο κύκλος, όταν ολοκληρωθούν, θα επηρεάσουν πρωτογενώς και άμεσα τα ελληνικά συμφέροντα και εννοώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Γιατί, πρώτον, επειδή αλλάζουν οι ισορροπίες εκ των πραγμάτων, κυρίως λόγω του Κουρδικού, επηρεάζεται η δυναμικότητα της Τουρκίας και να ασκήσει τις πολιτικές της στην γραμμή Κύπρος, Αιγαίο και Θράκη. Αλλά το κυριότερο, επηρεάζεται η δυνατότητα της Τουρκίας να ελέγξει και την ίδια την επικράτειά της. Άρα ένας λόγος που πρέπει να μας, για τον οποίο πρέπει εμείς να ενδιαφερόμαστε και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες τις εξελίξεις, είναι ακριβώς επειδή η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αλλαγή των ισορροπιών και ίσως και των συνόρων, και θα έλεγα να το εξειδικεύσω σε περίπτωση που οι εξελίξεις, και κατά την άποψή μου εκεί θα οδηγηθούμε, υποχρεώσουν την Τουρκία να προσανατολίσει στρατιωτικές, πολιτικές, διπλωματικές δυνάμεις και εφεδρίες, να κάψει πυρομαχικά δηλαδή στα νότια και ανατολικά της, και αναφέρομαι στη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν, αυτό θα την υποχρεώσει να εμπλακεί, να προσανατολίσει δυνάμεις προς τα εκεί, να εμπλακεί σε αυτή την κατεύθυνση, και εφόσον γίνει αυτό, τότε Ελλάδα και Κύπρο θα έχουν, και Ισραήλ θα έχουν καλύτερες δυνατότητες να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδια που υπάρχουν για εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, των υποθαλάσσιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, του Λιβικού Πελάγους, του Μυρτώου Πελάγους, αλλά και του Αιγαίου. Πιστεύω δηλαδή ότι οι εξελίξεις θα δυσχεράνουν και θα αποδυναμώσουν τις δυνατότητες της Τουρκίας να υποστηρίξει τις πολιτικές της, τις απαράδεκτες πολιτικές στην Κύπρο, το Αιγαίο και τη Θράκη, με τον τρόπο που το έκανε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον τηλεφωνικά, εκεί όπου βρίσκεται ο κύριος Τζεφ Βάιτ. Είναι πρώην αξιωματικός της Υπηρεσίας Αμυντικής Κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και αμυντικός αναλυτής του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον. Κύριε Βάιτ, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Καλησπέρα σας. Κύριε Βάιτ, θέλω να ρωτήσω, πώς αυτή τη στιγμή η αμερικανική διοίκηση βλέπει το θέμα της Συρίας και γιατί δεν παρεμβαίνει ενεργά? Ο κ. Μπαράκ Ομπάμα βλέπουμε ότι αποφεύγει τουλάχιστον ο ίδιος να λάβει μέτρα και να παρέμβει στρατιωτικά, είτε μέσω τρίτων είτε ως Αμερική, στο θέμα της Συρίας για να λήξει πλέον αυτή η κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση. Η παρέμβαση σε αυτή την περίπτωση θα ήταν πολύ δύσκολη. Διότι οι συνέπειες μιας παρέμβασης θα ήταν τραγικές. Για ποιον? Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε ό,τι αφορά την εμπλοκή ή μη εμπλοκή της. Μας ακούει ο κ. White? Yes. Ναι, μας ακούει κανονικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτηματικά είναι ότι το Ισραήλ επιχειρεί να κινηθεί μόνο του, είτε για να τραβήξει, να συμπαρασύρει την Αμερική στο χτύπημα αυτό εναντίον του Ιράν, είτε για τους δικούς του προσωπικούς λόγους. Η Αμερική, στην παρούσα φάση, ποια στάση θα κρατήσει? Well,
Δεν θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να εμπλακούν σε μια σύγκρουση με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να είναι προσεκτικές σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εμπλέκοντας τις διαδικασίες επιβολής κυρώσεων στο Ιράν. Πιστεύουμε ότι, ελπίζουμε ότι υπάρχει χρόνος ούτως ώστε οι κυρώσεις να αλλάξουν τη στάση του Ιράν. Το Ισραήλ βεβαίως είναι μια κυρίαρχη χώρα, έχει τα δικά του συμφέροντα και τη δικιά του προσέγγιση στην όλη κατάσταση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι στο παρελθόν η Αμερική μαζί με την Τουρκία είχαν πάρα πολύ στενές σχέσεις. Σε κάποια στιγμή όμως αυτές οι σχέσεις κλονίστηκαν. Η σχέση πλέον Αμερικής και Τουρκίας παραμένει να είναι σύμμαχες χώρες ή έχει πλέον αλλοιωθεί και βλέπουμε ότι η μία απομακρύνεται από την άλλη, ειδικά με το θέμα της Συρίας? Δεν θεωρώ ότι έχουν αλλοιωθεί δραματικά οι σχέσεις των δύο χωρών. Δραματικά. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση και η Τουρκική αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους συνεργασίας. Θεωρώ ότι η τουρκική κυβέρνηση επιθυμεί να είναι πιο δραστήρια στην περίπτωση του Συριακού ζητήματος και προσπαθεί να συμβάλει στην κατάσταση. Η σχέση λοιπόν υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών. Δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Πώς ορίζει κανείς τη μεγάλη ή τη μικρή απόσταση, αν μπορούμε να το θέσουμε το ερώτημα αυτό? Mr. White, one question. How one defines the distance between, let's say, the relationships between two countries? How does one define it? Yeah, if there is such a distance. Η απόσταση μπορεί να εννοείται ως πόλεμος. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Ή απλά να υπάρχει μία στενή διπλωματική σχέση, συνεργασία. Ωραία. Να παραφράσω λοιπόν το ερώτημά μου. Στην περίπτωση που το Ισραήλ βρισκόταν αντιμέτωπο με την Τουρκία, όπου γνωρίζουμε ότι έχουν ψυχρανθεί έντονα οι σχέσεις τους μετά το περιστατικό στο Μαύρη Μαρμαρά, η Αμερική θα υποστήριζε το Ισραήλ ή την Τουρκία, δεδομένου ότι η Συρία αποτελεί το βασικό πλέον πυρήνα στην όλη περιοχή? Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία πρόθεση, καμία επιθυμία να υποστηρίξουν το Συριακό καθεστώς. Θέλουν να υποστηρίξουν τους Σύριους, τους πολίτες. Άρα την αντιπολίτευση. Και όχι το καθεστώς. Η τουρκική κυβέρνηση πράττει το ίδιο. Θέλει να υποστηρίξει τους πολίτες, το λαό. Κύριοι, έχετε κάποιο ερώτημα να κάνετε? Ο κύριος μας παρακαλώ ένα ερώτημα. Να ρωτήσω τον κύριο White, αφού τον καλησπερίσω προηγουμένως.